σε επιχείρηση που έγινε πρωινές ώρες στις 20 Φεβρουαρίου, είχαμε συλλήψεις 14 ατόμων μελών της οργάνωσης, από τα οποία 10 Έλληνες και 4 Ροδαποί, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η οργάνωση τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα μετέφερε με φορτηγά οχήματα αλκοολούχα ποτά ή ποσότητες ενοπνεύματος, χωρίς νόμιμα παραστατικά, σε 6 χώρους και 2 παράνομα παρασκευαστήρια αλκοολούχων ποτών. Στη συνέχεια, αφαιρούσαν τις ετικέτες από το εξωτερικό και επανατοποθετούσαν πλαστές ελληνικές ετικέτες επωνύμων εταιριών ή προχωρούσαν ακόμα και σε παρασκευή αλκοολούχων ποτών με πρώτη ύλη, το ενόπνευμα. Στη συνέχεια, έδιναν τα αλκοολούχα ποτά στην εγχώρια αγορά, κυρίως σε Αττική και Αχαΐα. Συνολικά κατασχέθηκαν 19.000 λίτρα εθιλικής αλκοόλης, 3.000 λίτρα λοιπόν αλκοολούχων ποτών και 21.000 φιάλες οι οποίες περιείχαν μπόμπες. Οι διαφυγόντες φόροι εκτιμάται ότι είναι περίπου 810.000 ευρώ.